ξεκινά. Αμέσως μετά το τέλος της «Δε φεύγει κανείς», ακολουθεί το κάψιμο του καρνάβαλου, η ρήψη βαγγελικών, αλλά και μια συναισθίαση που υπάρχει στον χώρο πίσω, το στεγασμένο από την εξέδρα των επισήμων, όπου η Β' και Γ' Λυκείου του Γενικού Λυκείου Σοφάδων κάνουν το χορό τους. Μπορούμε όλοι να τους ενισχύσουμε με τον τρόπο μας. Ευχαριστούμε θερμά, όπως επίσης και τις εταιρείες security που σήμερα βοηθούν για την διαφύλαξη της ασφάλειας. Και σας παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε αφρούς ή πυροτεχνήματα που μπορεί να τρομάζουν την παρέλαση. Τα παιδιά μάλλον, τα μικρά παιδιά που υπάρχουν στα άρματα στην παρέλαση. Τέσσερις δεκαετίες καρναβάλι Σοφάδων. Αυτοσχεδιασμός και δημιουργικότητα. Like
αρκετά τα θέματα τα οποία θα δούμε σήμερα να περνούν από μπροστά μας. Ήδη ξεκίνησε ο χαρτοπόλεμος, αλλά και ο Θεός Διόνυσος, ο Μπεκρής. Από την αρχαιότητα μέχρι και τώρα, οι άνθρωποι πάντα γιόρταζαν την Άνοιξη ως το πέρασμα από τη μία εποχή στην άλλη. Η Περσεφόνη έπρεπε να βγει από τον Άδη και να πατήσει επάνω στη γη. Τα λουλούδια τότε ανθίζουν και η πλάση αρχίζει και αναγεννιέται. Σχεδόν όλοι οι λαοί του κόσμου, στις μυθολογίες τους, έχουν κάτι αντίστοιχο. Παντού υπάρχει η αναγέννηση, όπως από την άλλη πλευρά, και ο μαρασμός της φύσης. Στην αρχαία Ελλάδα γιορτάζονταν τα ανθεστήρια, περίπου τώρα και περίπου στην δική μας εποχή, μεταξύ των τελών του Φλεβάρη και των αρχών του Μάρτη. Ήταν τότε που άνθιζε η φύση και άρχιζε και ο κόσμος να βγαίνει προς τα έξω. Πολλές λατρευτικές γιορτές τελούνταν τότε, μια από τις οποίες τα Μεγάλα Διονύσια, συνδυασμένη με το θέατρο. Στην πορεία των χρόνων, οι συνήθειες άλλαξαν, έθιμα άλλαξαν. Οι άνθρωποι, ωστόσο, επειδή παραμένουν οι ίδιοι, συνεχίζουν να γιορτάζουν την αλλαγή των εποχών, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Για τον χριστιανισμό, ωστόσο, είναι η μέρα της αγάπης σήμερα και της συγχώρεσης. Βγάλετε από μέσα σας όλα αυτά που σας βασάνιζαν όλη τη χρονιά. Πείτε μια συγγνώμη ή δώστε ένα καλό βλέμμα στον διπλανό σας. Και ας ξεκινήσουμε από αύριο τη Μεγάλη Σαρακοστή, ίσως πιο καθαρή. Σύνθημα. Και από πίσω ο Μπεκρής. Είναι μέρες εξάλλου χαράς, γλεντιού, κρασιού και αρκετής κρεπάλης. Τον Δήμαρχο Σοφάδων, τον κύριο Θάνο Σκάρλο, για το καλωσόρισμα αυτής της μέρας. Καρναβάλι 19 λοιπόν, 2019. Καλωσορίζουμε όλους όσοι είναι απόψε μαζί μας να απολαύσουμε την αρχή της Σαρακοστής, να απολαύσουμε την παρέλαση των παιδιών, να απολαύσουμε όλοι μαζί το θέαμα. Και στο τέλος είμαι σίγουρος ότι θα φύγουμε χαρούμενοι, θα φύγουμε ευχαριστημένοι από το θέαμα που ετοιμάσαν όλοι. Και εγώ τους ευχαριστώ πάρα πολύ όσους δουλέψανε για αυτό το απόψινό. Να είστε καλά. We'll be right back.
Η άνοιξη φέτος έρχεται ολογλύκα. Δεν μπορεί να είναι πιο καλή. Διάφορα γλυκά και ζαχαρωτά τη συνοδεύουν. Ενώ ακολουθεί ο νεραϊδόκοσμος με παιδιά της τρίτης δημοτικού από το δεύτερο δημοτικό. Ο χαρτοπόλεμος οδεύει προς το τέλος της παρέλασης, ακολουθεί ο Μπεκρής και η όμορφη άνοιξη με τα λουλουδάκια. Αμέσως μετά, ο νεραϊδόκοσμος και η γιαλαντζίνη. Είναι η Γιασμίν και η Αλαντίν. Τετάρτη δημοτικού, του δεύτερου δημοτικού σχολείου. Χαιρετήστε τα δικά σας παιδιά. Όλα αυτά τα όμορφα λουλουδάκια. Καλή χρονιά! Γιασμίν και Αλαντίν. Γιαλαντζίνη, το ονόμασαν μόνοι τους. Είναι σύνθετη λέξη. Απ' τη Γιασμίν, τον Αλαντίν και τον Τζίνι. Σκανταλιάρικα ποντικάκια, έκτη τάξη του δεύτερου δημοτικού. Μια από τις ομάδες που διακρίθηκαν στον κρυμμένο θησαυρό. Όπως και η Γιασμίν και η Αλαντίν. Ακολουθούν οι Αρλεκίνοι και οι Βραζιλιάνες. Οι Αρλεκίνοι είναι παιδιά του τέταρτου δημοτικού σχολείου Σοφάδων. Μαζί με παιδιά του γυμνασίου. Η άνοιξη έφτασε στο τέρμα, ο νεραϊδόκοσμος ακολουθεί, το ίδιο η Γιασμίν και η Αλαντίν, τα σκανταλιάρικα ποντικάκια. Ενώ έχει ξεκινήσει, στην άκρη της παρέλασης βρίσκεται και η τρίτη γυμνασίου, ο παράδεισος των Στρούμφ. Από τις εικόνες των παιδικών μας χρόνων, από τα στρουμφάκια. Παιδιά, από ένα ωραίο σχολείο, να μιλήσουμε για καραμέλες. Ευχαριστούμε όλους εσάς που δώσατε τα οχήματά σας, τους ευγενικούς οδηγούς, στρουμφοχωριό, στο κέντρο της παρέλασης. Και ακολουθεί η συμφωνική της τρέλας. Παιδιά της τετάρτης τάξης του πρώτου δημοτικού, από τα πιο μικρά παιδιά που πήραν φέτος μέρος στον κρυμμένο θησαυρό και τα πήγαν αρκετά καλά. Είχαν εξαιρετικά καλή φαντασία, δημιουργούσαν πολύ όμορφα πράγματα. Στο στρουμφοχωριό
υπάρχουν παιδιά της τρίτης γυμνασίου, υπάρχουν και παιδιά, παιδί μάλλον, τριών μηνών. Στο καρότσι. Η συμφωνική της τρέλας με μαμάδες και παιδιά του πρώτου δημοτικού. Καλησπέρα! Πίσω τους οι πειρατές, πέμπτη δημοτικού του δεύτερου και αμέσως μετά η μάγη κατάμπρα, έκτη τάξη του πρώτου σχολείου. Και ακολουθούν οι πρωτόγονοι, αλλά αμέσως πίσω τους, Δημοτικό Σχολείο Ματαράγκας και Γυμνάσιο Ματαράγκας, Απάτσι. Από πού αλλού, από τη Ματαράγκα. Οργανώνουν πάρα πολλά πράγματα αντίστοιχα.
τετρακονταετίας. Μέχρι τις μέρες μας. Πασόκ λέμε και κλαίμε. Αλφα Λυκείου από το Γενικό Λύκειο Σοφάδων. Και ξέρετε ποιο Πασόκ, το Ορθόδοξο. Η ιδέα ήταν των ίδιων των παιδιών. Σαρώνει η σπορά του Ανδρέα. Μπράβο, πολλά. Πασόκ. Είστε όλοι καλεσμένοι. Βάζετε μόνο την παρέα. Χρόνια πολλά. Γεια σας από το Σπιτωτήρι. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Κατσίφας, ο πρόεδρος του συλλόγου. Αύριο θα είμαστε μεταξύ άλλων και στο Σμόκοβο. Σύλλογος Γυναικών Σοφάδων. Φρουτάκια. Καλή Σαρακοστή να έχουμε. Καλή Σαρακοστή. Κόκκινες σκουφίτσες, σωστές μουσίτσες. Μια ομάδα του Τριμμένου Θησαυρού. Που τώρα που περνάτε την εξέδρα της Σίμων, να πούμε ότι είστε οι νικητές του Τριμμένου Θησαυρού. 94 βαθμούς σε 100. Μπράβο σας. Πίσω, τα μωρά είναι πονηρά. Πονηρά κορίτσια του ΕΠΑ. Πασόκλε με τα κλέντα προς τον τέλος της παρέλασης. Χορευτικός μορφωτικός όμιλος Σμοκόβου. Φρουτάκια από το Σύλλογο Γυναικών Σοφάδων. Κοκκινοσκουφίτσες, σωστές μουσίτσες. Νικητές του Φετινού Τριμμένου Θησαυρού. Τα μωρά είναι πονηρά, πεζοπόρο από το πρώτο ΕΠΑΛ και ακολουθούν τα χταπόδια. Τα πλοκάμια της πολιτικής. Να ήταν μόνο 8 πάντως, ίσως και κάτι να γινόταν, να άλλαζε. Τα χταπόδια βγήκαν στη στεριά, λένε οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου. Τα πλοκάμια της πολιτικής, τα χταπόδια που βγήκαν στη στεριά. Και ακολουθεί η Ελλάδα στην εντατική. Αρχαίες Ελληνίδες και Σπαρτιάτες, εικόνες του αρχαίου κόσμου από τη Δευτέρα Λυκείου. Τα χταπόδια μόλις πέρασαν την εξέδρα των επισήμων. Η Ελλάδα στην εντατική. Ποιοι θα μας σώσουν, οι σωτήρες βλέπουμε, πολλούς. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή. Εμείς έχουμε την Ελλάδα που βρίσκεται στην εντατική, τους σωτήρες που μπορείτε να τους δώσετε ό,τι όνομα θέλετε με τη φαντασία σας και την ανάπτυξη που κάνει τεχνητή αναπνοή και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που την κρατάνε καλά κοιμισμένη. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά, να είμαστε καλά. Ευρωπαϊκή Ένωση, σωτήρες, κάθε είδους. Η Ελλάδα, ωστόσο, εξακολουθεί να βρίσκεται στην εντατική. Αρχαίες Ελληνίδες και Σπαρτιάτες. Και ακολουθεί η Φάρμα του Νηρέα. Εδώ και αρκετά χρόνια, η Κολυμβητική Ακαδημία Νηρέας της Καρδίτσας μας θυμάσε τούτη εδώ την παρέλαση. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ εντυπωσιακή
οι Σπαρτιάτες με τις όμορφες αρχαίες Ελληνίδες κοντά τους. Η Ελλάδα στην εντατική προχωρά στην παρέλαση. Στην εξέδρα των επισήμων οι αρχαίοι Έλληνες. Και αμέσως μετά η Φάρμα του Νηρέα. Μια πολυπληθής ομάδα με γονείς, παιδιά, μικρούς, μεγάλους κολυμβητές και όλους τους φίλους τους. Κολυμβητικός όμιλος Νηρέας Καρδίτσας. Σας ευχαριστούμε. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή σε όλους. Τη Ρέας Καρδίτσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Η Φάρμα του... Οι αρχαίοι σε... Αρχαίοι Έλληνες και Ελληνίδες πλησιάζουν στο τέρμα της παρέλασης. Η Φάρμα του Νηρέα μόλις πέρασε την εξέδρα των επισήμων και ακολουθούν οι φυλές του κόσμου. Στελεχωμένοι και από μέλη του Μορφωτικού Συλλόγου Σοφάδων. Κρατήστε το σύμβολο. Είναι το ίδιο με το οποίο είχαμε ξεκινήσει το καρναβάλι του 1982. Οι φυλές του κόσμου και τότε πλέκαν το γαϊτανάκι. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι το τι είναι αυτό που μας ενώνει. Μάλλον όμως μας ενώνουν πιο πολλά από αυτά που μας χωρίζουν ή έτσι θα έπρεπε να είναι. Ινδοί, Αιγύπτιοι, Μεξικάνοι, Κινέζοι. Χρόνια πολλά! Η Φάρμα του Νηρέα οδεύει προς το τέλος της παρέλασης. Οι φυλές του κόσμου μόλις πέρασαν από την εξέδρα των επισήμων και η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Το λέει και ο λαός εξάλλου. Έτσι τουλάχιστον μας λένε οι φίλοι μας από τα γεφύρια. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά το αστυνομικό τμήμα Σοφάδων, την αστυνομική διεύθυνση Καρδίτσας, τις ιδιωτικές εταιρείες Security για την περιφρούρηση της παρέλασης. Μετά το τέλος της παρέλασης δεν φεύγει κανείς και με τον καρνάβαλο βλέπουμε τα πυροτεχνήματα και όσοι μπορούμε βοηθούμε τα παιδιά της Δευτέρας και Τρίτης Λυκείου στη συναιστίαση που κάνουν στο χώρο της πλατείας.
τα γεφύρια. Σε όλους. Καρναβάλι Σοφάδων 2019. Υποδεχόμαστε την άνοιξη με ανοιχτές καρδιές πρώτα απ' όλα. Για την ζωντανή μετάδοση τούτης της εκδήλωσης. Χρόνια πολλά. We'll be right back.